Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει το ναυάγιο ανοιχτά της πύλου. Σοκαρισμένη παραμένει ολόκληρη η χώρα με τον αριθμό των θυμάτων του ναυαγίου και τις συνθήκες αυτού, ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα να τεθεί σε τριήμερο εθνικό πένθος. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία από τα εργατικά σωματεία μπροστά στο Δημαρχείο. Τα εργατικά σωματεία της περιοχής αλλά όχι όλης της Ελλάδας εκφράζουν τη θλίψη αλλά και την οργή τους για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, θα έλεγα εγώ, που συνετέλεσε στην πύλο στα νότια της χώρας μας. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να μείνει ασυγκίνητος και να μην οργιστεί, στεναχωρηθεί από αυτό το τραγικό συμβάν, που από ό,τι καταλαβαίνω μιλάμε για εκατόμβες νεκρών. Άνθρωπος προς άνθρωπο, αυτό το πράγμα πραγματικά το λέω και αντριχιάζω, δεν μπορώ να το διανοηθεί ο νους. Δυστυχώς έρχεται και σε συνέχεια από ένα άλλο τραγικό ατύχημα όπως τα Τέμπη που είχαμε πριν λίγο καιρό, και αυτό το κάνει ακόμα πιο, ξαναφρεσκάρει τις μνήμες με το πιο τραγικό τρόπο. Και σε αυτό το έγκλημα λοιπόν κατά της ανθρωπότητας θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να σταματήσει και η χώρα μας να συμμετέχει σε εμπεριλιστικούς πολέμους που προκαλούν και γεννάνε μεταναστεύσεις και προσφυγιά, να σταματήσει να συμμετέχει σε συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους από τη φτώχεια και την ανέχεια να κάνουν τη μεταναστεύσουν ως κέσκατο σημείο για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να φτάνουν σε αυτή την κατάσταση. Οι διαμαρτυρόμενοι εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη που πλημμυρίζει τις καρδιές και τη σκέψη όλων των εργαζομένων και του λαού στη χώρα μας από το νέο πολύ νεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της πύλου. Κάναν τη Μεσογείο θάλασσα νεκρών, όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών. Μετά τη λήξη της ομιλίας μπροστά στο Δημαρχείο, τα σωματεία προχώρησαν σε πορεία στο κέντρο της πόλης.